θύματα του εμβολίου. Έχω διαγνωστεί με SEL, δηλαδή με ερυθυματώδη συστηματικό λύκο. Και από εκεί και πέρα βρίσκομαι σε συνεχόμενη φαρμακευτική αγωγή, η οποία οι γιατροί μου, από ό,τι μου λένε, τουλάχιστον για 2 χρόνια θα παίρνω και βλέπουμε τι θα γίνει ανάλογα με τις εξετάσεις, αν αυτό θα συνεχιστεί, θα σταματήσει και ανάλογα. Πάμε τώρα όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μου είπατε ότι εμβολιαστήκατε τον Ιούνιο. Ναι, όχι. Το πρώτο εμβόλιο με τη Pfizer έγινε στις 25 περίπου Μαΐου. Βρισκόμουν στη γενέτειρά μου στις Σέρες, στο νοσοκομείο Σερών. Η δεύτερη, που ήταν αυτή που έκανε τη ζημιά σε μένα, έγινε στις 12 Ιουνίου, πάλι στο ίδιο νοσοκομείο. Την επομένη ξύπνησα, και το έχω ξαναπεί, η έκφραση είναι αντιπροσωπευτική. Νόμιζα ότι τράκαρα με τρένο. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Νόμιζα ότι στο κεφάλι μου είχαν βάλει τούβλα, σίδερα, ένα βάρος φοβερό, πονοκέφαλος, με ενοχλούσε το φως, δεν μπορούσα να σηκώσω τα στόρια και έμεινα κλινήρης όλη την ημέρα μέχρι που βράδιασε και ξανακοιμήθηκα και σηκώθηκα την επομένη μου λίγο καλά, αλλά 2-24 ώρα μετά το δεύτερο εμβόλιο άρχισαν οι μελανιές. Εμφανίστηκαν οι μελανιές στο αριστερό μου χέρι. Εγώ δεν ξανακάνω όλο εμβόλιο, το δηλώνω, όχι μόνο επειδή έχω το χαρτί, δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ, που να πληρώνω rabbit κάθε μέρα αν χρειαστεί. Όσοι θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν. Εγώ είπα αυτά που ήθελα να πω και θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έπαθαν το παραμικρό. Ωραία, δεν έπαθαν το παραμικρό. Στο μέλλον, τι θα γίνει στο μέλλον? Εδώ βλέπουμε ποδοσφαιριστές να πέφτουν κάτω. Παιδιά νέα, γεμάτα υγεία. Συνέχεια μου στέλνουν αθλητές οι οποίοι αρρωσταίνουν στα καλά καθούμενα. Άλλος κάθισε να ανάψει ένα τσιγάρο, όχι ποδοσφαιριστής, κάποιος. Και έμεινε εκεί. Και άρχισε να καίγεται το τσιγάρο στο δάχτυλό του και είπαν κάτι τρέχει. Βεβαίως και το συνέχισα δημιουργώντας μία ομάδα, η οποία λέγεται «Είμαι και εγώ θύμα των εμβολίων», όπου μέσα σε 3 μέρες έχει 1.600 μέλη, σε 3 μέρες που έγινε, και αυτό είναι θετικό για μένα, διότι σημαίνει ότι κάτι τρέχει εδώ πέρα. Και μέσα στην ομάδα, όποιος μπαίνει, είναι κλειστή ομάδα, θα διαπιστώσει, θα δει φωτογραφίες με τις παθήσεις. Ο καθένας που έχει πάθει κάτι μας το εξιστορεί. Υπάρχουν πολλοί που μου στέλνουν πάρα πολύ όμως μηνύματα και λένε, κυρία Δημουλίδου, εγώ για λόγους, γιατί είμαι υγειονομικός ή γιατί είμαι γιατρός ή γιατί είμαι το ένα ή το άλλο, δεν μπορώ να βγω δημόσια να πω, αλλά σας λέω, πάθα αυτό. Γιατί τους λέω, δημοσιεύστε τα παιδιά και λέω, σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε. Όσα μπορώ και μου επιτρέπουν, σβήνω το όνομα με μια κόκκινη αυτή και τα αναρτώ. Και από ό,τι βλέπετε γίνεται ένας πανικός με αυτό το θέμα. Ναι, είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν παρενέργειες μετά το εμβόλιο, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα πράγμα που με έχει ενοχλήσει είναι τα κανάλια. Τα κανάλια, εκτός από το Λιάνκα και προς τιμήν του, διότι είχαμε σκοτωθεί πριν λίγο καιρό για άλλο θέμα, με έβγαλε, αλλά μου έδωσε 5 λεπτά χρόνο μόνο. Τα άλλα κανάλια, να μην πω τώρα ονόματα γιατί τα συμπαθώ τα κορίτσια πάρα πολύ, μου κλείσανε ραντεβού για να μιλήσω και μου το ακυρώσανε τελευταία στιγμή, διότι ήταν εντολή άνωθεν προφανώς να μην μιλήσω για αυτό το θέμα. Μου είπαν, αν θέλετε να βγείτε να μιλήσουμε για την πάθησή σας, αλλά χωρίς να αναφερθεί η λέξη εμβόλιο. Λέω, συγγνώμη, εγώ δεν βγαίνω να μιλήσω για την πάθησή μου χωρίς να αναφερθεί η λέξη εμβόλιο. Η πάθησή μου προεκλήθηκε από το εμβόλιο, αυτό σας το υπογράφω και θέλω να το τονίσω. Δεν είχα το παραμικρό και ας μου δείξε εμένα η Pfizer με δικά της ντοκουμέντο ότι εγώ το είχα. Αλλά δεν είναι μόνο εγώ, εμένα με πήραν 100 άτομα και μου είπαν έπαθα λύκο. Και όλα αυτά. Και αυτό σημαίνει ότι εγώ στο υπόλοιπο της ζωής μου θα πρέπει να μην κάνω ηλιοθεραπείες, απαγορεύεται, διότι τον ερεθίζει και μόλις αρχίσουν οι ζέστες να εξαφανίζομαι, να κάνω διακοπές, να πηγαίνω Ιρλανδίες, Σκωτίες, εκεί που κάνει κρύο. Και να μην κάθομαι, δηλαδή έχω ένα εξοχικό στη θάλασσα, το οποίο δεν θα το χαρώ φέτος και από εδώ και πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, τη διατροφή, επειδή παίρνω κορτιζόνη, δεν μπορώ να φάω πλέον ό,τι λάχει. Θα πρέπει να γυμνάζομαι, ώστε να περπατάω πολύ. Και χίλιες άλλες 2 συμβουλές που μου έδωσε ο γιατρός μου, ώστε να μην επιδεινώσω την κατάσταση. Αλκοόλ όχι, φυσικά τσιγάρο όχι, αλλά εντάξει, δεν κάπνισα έτσι κι αλλιώς, αλλά ένα ποτάκι το πίνα.
Ούτε και αυτά. Τέρμα όλα. Ελπίζω σύντομα να τελειώσει αυτή δεν η περιπέτεια. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα, κοπέλα μου. Δεν τελειώνει. Εγώ θέλω να πω μία παράκληση. Όλοι όσοι έχουν καταλάβει ότι μετά το εμβόλιο κάτι τους έχει συμβεί που δεν το είχαν πριν, οι συγγενείς τους αυτά να βγουν και να τα πούνε. Εδώ πια γίνεται, το έχει μάθει ο κόσμος, το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και κάτι άλλο. Εγώ πέρασα επιτροπή απαλλαγής για το τρίτο εμβόλιο, να μην το κάνω. Μου δώσανε ένα χαρτί άχρηστο, διότι δεν το δέχεται κανένα μαγαζί με κλειστό μαγαζί. Και τους λέω, έχω το rapid test, το οποίο είναι αρνητικό. Έχω και το χαρτί που μου λέει όχι άλλο εμβόλιο, που είναι από κρατική επιτροπή. Γιατί δεν μπαίνω μέσα. Και κανείς, παρότι πήρα τηλέφωνα, δεν ξέρει, δεν λέει. Και μας έχουν εμένα, που επλήγην από το εμβόλιο που μου επέβαλε η κυβέρνηση να το κάνω, να μην μπορώ και να πληρώνω το rapid test και να μην μπορώ να μπω σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, σε ένα ρεστοράν με τους φίλους μου. Με καλέσανε, παρέα, δεν μπορώ εγώ να πάω. Πώς θα πάω σε εσωτερικό χώρο, δεν το δέχονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κράτος, εγώ νιώθω ότι είμαι πειραματόζω, ότι έγινα πειραματόζω στα χέρια των φαρμακευτικών, ότι το κράτος με έχει γραμμένη κοινώς και δεν είμαι και κάποια, όλους τους ανθρώπους ίδια τους βλέπω, αλλά πες ότι εγώ είμαι και γνωστή. Δεν τον αφορά. Σου παίρνουν και τα χρήματα, ξέρω εγώ, αν χρειαστεί από τους άλλους. Τους ανθρώπους παίρνουν σύνταξη 400 ευρώ και του παίρνουν τα 100, τα 50 πόσα είναι, γιατί δεν εμβολιάζεται και δεν σου αφήνει το δικαίωμα να επιλέξεις εσύ αν θέλεις να βάλεις ένα χημικό φάρμακο στον οργανισμό, στο οποίο δεν μας έδωσαν ποτέ, είναι ανεπίτρεπτο να εμβολιάζουν κάποιον και να μην του δίνουν να διαβάσει ένα χαρτί φυλάδιο. Τι βάζει στο σώμα του και τι παρενέργειες έχει. Δεν υπάρχει, το πιο μικρό κουτάκι με φάρμακο έχει τεράστια χαρτιά. Το γεγονός αυτό, το ότι μου λέει η Pfizer, ότι εμείς σας δώσαμε το φυλάδιο να διαβάσετε και υπογράψετε. Ποιο φυλάδιο? Ποιο φυλάδιο? Με ρώτησε, μου δώσανε ένα χαρτί μονοσέλιδο όπως όλους. Αρρωστήσατε, δεν αρρωστήσατε, αρρώστησε κάποιος άλλος? Τα απλά, έχετε κάποια αλλεργία, όταν τα ξέρουμε αυτά. Αλλά μου έδωσε σε μένα το φυλάδιο ώστε μπορεί να πάθω μυοκαρδίτιδα, λύκο, χίλιες δυο παρενέργειες. Όχι, όχι, δεν μου έδωσε κάτι τέτοιο. Να σε βοηθήσω λίγο γιατί κουράστηκες. Εντάξει, ναι. Αυτά θέλω να πω. Νιώθω ως πολίτης αυτού του κράτους που έχω προσφέρει τόσα πολλά, με 40 εκδοθέντα έργα, νιώθω... Έλληνα μεγάλε, Έλληνα. Και μη σκύβει στο κεφάλι. Σήκω Έλληνα, μεγάλε Έλληνα, τη φωτιά να ανάψεις πάλι. Σήκω Έλληνα, μεγάλε Έλληνα, τη φωτιά να ξανανάψεις. Σήκω Έλληνα, κουράγιο Έλληνα, σαν το φως πάλι θα λάμψει.